Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Παπάς, υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για την τροπολογία 2250. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στο δεύτερο γύρο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, διότι ακούστηκαν κάποια πράγματα, στήριξε παντού προοδευτικά ψηφοδέλτια. Και στους Δήμους και στις περιφέρειες. Και θα ήταν ευχής έργων κάθε προοδευτική δύναμη σε αυτή εδώ την αίθουσα να μπορούσε ευθαρσώς να υποστηρίξει το ίδιο. Διότι σε πολλές γειτονιές της Αθήνας φάνηκε ότι δεν ήταν έτσι η κατάσταση. Δεύτερον, χρήσιμη αριστερά είναι η αριστερά που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Για το λαό. Για τα συμφέροντα, ενδεχομένως χρήσιμη αριστερά είναι αυτή που αποχωρεί από το πολιτικό παιχνίδι και διατυπώνει την άποψη ότι τα πράγματα θα αλλάξουν σε κάποιο απροσδιόριστο μέλλον. Ένα δεύτερο σχόλιο θα ήθελα να πω ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού περιέγραψε νομίζω κάποιους ευγενείς στόχους. Για αυτούς τους ευγενείς στόχους εργαζόμαστε. Και σε αυτούς τους ευγενείς στόχους καλούμε και κάθε προοδευτική δύναμη να συμβάλλει. Εν ώψη της κρίσιμης αναμέτρησης της 7ης Ιουλίου. Αυτό είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Κύριε Πρόεδρε, καλό το σώμα και ευχαριστώ τον Υπουργό που την έκανε αποδεκτή την τροπολογία η οποία αφορά τα ζητήματα διανομής του τύπου. Τα ζητήματα διανομής του τύπου έχουν γίνει γνωστά με πάρα πολλά δημοσιεύματα. Η ελευθερία του τύπου προστατεύεται από το Σύνταγμά μας. Και θα σας έλεγα ότι πρέπει να διασφαλίζεται μέσω ακριβώς της εγγύησης ότι και η διανομή του τύπου θα είναι ελεύθερη. Τα προβλήματα στη διανομή του τύπου έχουν, όπως είπα, γίνει γνωστά. Υπάρχει ένα μονοπόλιο στη διανομή του τύπου και δημοσιεύματα πάρα πολύ σοβαρά περί μονομερούς αλλαγής της εμπορικής πολιτικής του πρακτορείου απέναντι στα διανεμόμενα έντυπα, προκάλεσαν την αντίδραση της κυβέρνησης με επιστολή δική μου και του Υφυπουργού κυρίου Κρέτσου προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία ακολουθήθηκε από επιστολή και του Υπουργού Ανάπτυξης και Αντιπροέδρου της κυβέρνησης κυρίου Δραγασάκη. Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με βάση αυτά τα ερωτήματα τα οποία απίφθινε η κυβέρνηση είναι απόφαση ασφαλιστικών μέτρων απέναντι στην εταιρεία διανομής του τύπου, απέναντι στο πρακτορείο. Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού πιθανολογεί ότι έχουμε πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα εκμετάλλευσης της δεσπόζουσας θέσης του μονοπωλίου πρακτικά απέναντι στα άλλα διανεμόμενα έντυπα και δίνει εντολή για πάγωμα της αλλαγής της εμπορικής πολιτικής ενώ λέει ότι πιθανολογείται ότι υπάρχει ζήτημα άρνησης πώλησης συγκεκριμένων εντύπων και διακριτικής διαχείρισης με τις επιστροφές των ασφαλιστικών εισφορών. Εισάγουμε λοιπόν μία ρητή απαγορευτική διάταξη για την παρακόλληση της κυκλοφορίας του τύπου που αφορά όλα τα στάδια διακίνησης του τύπου και βεβαίως περιγράφουμε τις προβλεπόμενες ποινές. Είναι ένα πεδίο το οποίο δυστυχώς έχει αναπτύξει εντός του θέματα πάρα πολύ σοβαρά σύγκρουση συμφερόντων. Αυτός που διανέμει τον τύπο έχει και δικά του έντυπα. Και στα δικά του έντυπα συμπεριφέρεται με τρόπο προνομιακό. Η κυβέρνηση εδώ λοιπόν έρχεται να καλύψει ένα νομικό κενό πάρα πολύ σοβαρό υπό το φως και αυτή τη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και βεβαίως να ενημερώσω το Σώμα, κύριε Πρόεδρε, ότι η σύμβαση για το έργο του γραμμικού κώδικα, το έργο δηλαδή που θα δίνει σε πραγματικό χρόνο σε όλα τα στάδια τα στοιχεία της κυκλοφορίας εντύπων, παρένθεση, τα στοιχεία κυκλοφορίας εντύπων αυτή τη στιγμή τα οποία δημοσιεύονται δεν αφορούν πραγματικά νούμερα, αφορούν εκτιμήσεις οι οποίες προκύπτουν από το ίδιο το πρακτορείο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ πέρα υπάρχει ζήτημα γκρίζων ζωνών. Τις επόμενες μέρες λοιπόν υπογράφουμε και τη σύμβαση για το λεγόμενο και γνωστό barcode πλέον, οπότε εισάγουμε δύο πυλώνες πάρα πολύ μεγάλες διαφάνειας στη διανομή των εντύπων. Το δεύτερο σκέλος της τροπολογίας αφορά την μετάθεση της ημερομηνίας για την υποχρεωτική ηλεκτρονική υπογραφή των δημοσίων υπαλλήλων. Εκεί έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια και ένα τεράστιο βήμα. Έχουμε ήδη υπογράψει τη σύμβαση με τον ανάδοχο για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο δημόσιο.
150.000 δημόσιοι λειτουργοί θα έχουν την απομακρυσμένη ψηφιακή τους υπογραφή και 21.000 σημεία στο δημόσιο θα διασυνδεθούν μεταξύ τους. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι θεμελιώνεται και μία ακραία διαφορά στον τρόπο που αντιλαμβάνεται κανείς τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα. Αυτό το σύστημα, σύμφωνα με τη μελέτη του ΕΟΒΕ, η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, θα εξοικονομήσει για το δημόσιο 380 εκατομμύρια ευρώ. 380 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι 2 επιδόματα ενοικίου. Ποια είναι η απάντηση της άλλης, της νεοφιλελεύθερης αντίληψης? Περιορισμός, απολύσεις, 1/5. Μας ακούει ο κόσμος. Ο κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να βρίσκεται στα νοσοκομεία, στα τόμη, στα σχολιά. Ακούει ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θέλουν να φύγουν πρώτα 5 γιατροί για να προσλάβουμε έναν. Να φύγουν πρώτα 5 νοσηλευτές για να προσλάβουμε έναν. Να φύγουν 5 πυροσβέστες για να προσλάβουν έναν. Και νομίζω ότι μπορεί να βγάλει κανείς τα συμπεράσματά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Παπά.